Καλωσορίζω ευθύς αμέσως και την ευχαριστώ για την ανταπόκριση και το χρόνο της στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, την κυρία Έλενα Ράπτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σκεπτόμουν, κυρία Ράπτη, ότι εσείς προσωπικά, κυρίως για την παιδική ηλικία, αλλά και για όλες τις ηλικίες, έχετε δραστηριοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια για αυτό το θέμα, παρενόχληση, παύλα, κακοποίηση, παύλα, σιωπή. Πιστεύω λοιπόν ότι εντός πολλών εισαγωγικών δικαιούστε να μιλήσετε σήμερα, να καταθέσετε ένα ακόμα σχόλιο ή κομμάτι σε αυτή την ιστορία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είναι γεγονός πως τα τελευταία 7 χρόνια πιο ενεργά δραστηριοποιούμε στο κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης και πιο συγκεκριμένα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Το πρόγραμμα στο οποίο μετήχε στην ημερίδα, στην οποία μετήχε και η Ολυμπιονίκης μας Start to Talk, είναι ένα πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο εγώ μετήχα τα προηγούμενα χρόνια ως εμπειρογνώμονα στην προετοιμασία του και τώρα πλέον έχουμε περάσει στην εφαρμογή του και είναι πολύ σημαντικό πως ο κύριος Αυγιανάκης πήρε την πρωτοβουλία να τρέξει αυτή την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Σπάσε τη σιωπή» μέσα από τον αθλητισμό, στις ομοσπονδίες και σε όλους τους αθλητικούς φορείς, προκειμένου τα παιδιά μας να είναι ασφαλή. Είχαμε κρούσματα και στο παρελθόν. Ίσως θυμάστε ένα προπονητή στο Ρέθυμνο που είχε κακοποιήσει πάνω από 100 παιδιά. Βεβαίως. Και καταδικάστηκε βέβαια σήμερα στη φυλακή. Λοιπόν, είχαμε τέτοια κρούσματα. Και ενώ το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η καμπάνια 1 στα 5 που είναι για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, δίνει έμφαση σε ηλικίες 4 ως 8 ετών, το καινούριο πρόγραμμα αυτό που ονομάζεται «Σπάσε τη σιωπή» απευθύνεται κυρίως σε παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί το πρώτο κομμάτι είναι να μπορέσει να εντοπίσει το παιδί τι μπορεί να του συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να το ταυτοποιήσει. Σας θυμάμαι, σας έχω παρακολουθήσει στις συνεντεύξεις σας να λέτε πόσο δύσκολο είναι, και γι' αυτό έχετε βάλει αυτούς τους κωδικούς, το 1 στα 5 κτλ. Πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να θεωρήσει ότι συμβαίνει κάτι κακό εκείνη την ώρα, κάτι που το προσβάλλει τη γενετήσια του αξιοπρέπεια, και να το δηλώσει δεν γίνεται σε αυτή την ηλικία εύκολα να το κάνει. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι η συμπεριφορά που δέχεται δεν είναι σωστή, είναι λάθος, είναι κακοποιητική. Γι' αυτό η καμπάνια με πολύ απλό τρόπο, μέσα από τον κανόνα του εσώρουχου, προσπαθεί να βάλει τα όρια που είναι πιο εύκολο, πιο εμφανές για το παιδί, το όριο που λέγεται εσώρουχο, για να θυμάται ότι εκεί δεν πρέπει να επιτρέψει το άγγιγμα, γιατί εκεί είναι το κακό άγγιγμα. Όλα τα άλλα άγγιγματα, στο μαλάκι, στο χεράκι, στη μητούλα, άγγιγματα στα οποία λίγο πολύ κάθε παιδί είναι εξοικειωμένο, είναι καλά άγγιγματα. Αλλά και εκεί μαθαίνουμε στο παιδί από πριν ότι έχει δικαίωμα να αρνηθεί ένα φιλί ή ένα χάδι που δεν επιθυμεί. Και τώρα το άλλο πρόγραμμα που είπατε, το «Σπάσε τη σιωπή», αφορά, είπατε, πιο μεγάλες ηλικίες, μέχρι και το τέλος της εφηβείας. Βεβαίως, στην εφηβεία και κυρίως παιδιά που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό. Μάλιστα. Γιατί και εκεί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όμως αυτός ο κίνδυνος δεν αξίζει να μας αποτρέψει από το να στείλουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Βεβαίως πρέπει να λέμε ναι στον αθλητισμό. Ωστόσο, πρέπει, όπως όταν το παιδί θα βγει, θα πάει στο σχολείο, θα κυκλοφορήσει, θα βρεθεί σε ένα φιλικό σπίτι, σε ένα φιλικό περιβάλλον, πρέπει να γνωρίζει τον κανόνα του εσώρουχου. Και στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, τα παιδιά θα πρέπει να είναι ενήμερα και να ξέρουν με ποιο τρόπο να αποφύγουν μια κατάσταση που ενδεχομένως θα τα φέρει σε δύσκολη θέση. Τώρα βέβαια έβλεπα, όσο με αφορμή το γεγονός ότι θα μιλούσαμε, έβλεπα ότι έχετε και εσείς προσωπικά, φαντάζομαι, και άλλοι συναδελφοί σας και στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Εσείς λοιπόν έχετε καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα την επαναφορά αυστηρών ποινών για σεξουαλικά αδικήματα. Μία από τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει είναι και αυτή. Και προσέξτε, δεν είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν είναι αυστηρό. Είναι αυστηρό. Ναι. Αυτό που εμένα με ανησυχεί είναι το πόσο εύκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαφρυντικά, ελαφρυντικές διατάξεις σε ό,τι αφορά την έκτηση της ποινής. Την έκτηση ή το χαρακτηρισμό της ποινής. Την έκτηση, λέτε. Για το χαρακτηρισμό έχει να κάνει με τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν. Και εκεί πρέπει και οι μεγάλοι να σπάσουν τη σιωπή μας. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να καταγγέλλονται. Γιατί, δείτε τώρα, αμέσως μετά την καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου, ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες. Και αν έχετε παρατηρήσει, σε περιστατικά που δημοσιοποιούνται και βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, ένα περιστατικό.
Γιατί φανερώνονται τα προσωπικά δεδομένα του δράστη για 3 μέρες, γιατί μπορεί να έχει πέσει θύμα και κάποιο άλλο παιδί, οπότε να βγει να μιλήσει να το καταγγείλει. Είναι αλλιώς, αν έχουμε μία κατάσταση αμφιλεγόμενη και αν έχουμε πολλές και τεκμηριωμένες. Ναι, ακριβώς. Αυτό αντιλαμβανόμαστε τι λέτε. Της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί επιμένω, γιατί είναι ωραίο να λέμε, να καταγγέλουμε ή να σφίγγουμε το χέρι της Σοφίας Μπεκατόρου και της κάθε Σοφίας και του κάθε, ξέρω εγώ, Κώστα, Αντώνη, Θανάση, που ναι, τολμάει να κάνει μια τέτοια καταγγελία, είτε δημόσια είτε να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα. Αλλά κάπου πρέπει να καταλήξουμε, δηλαδή, γιατί αν το πλαίσιο, το πολιτικό, το κοινωνικό, όλο το πλέγμα δεν είναι γερό, Δεν θα προσφύγει το θύμα εύκολα. Γιατί έχετε θα σκεφτεί, δίκιο, να σας πω πως λέει απλώς ο κόσμος, ναι, η Σοφία Μπεκατόρου είναι και μία Ολυμπιονίκης με ένα υπόβαθρο. Και πάλι ακούστηκαν κάποιες φωνές, ναι, που θίγουν την αλήθειά της και την προσωπικότητά, ναι, της. Καταλαβαίνω τι λέτε. Mm. Να σας πω πως έχουν όμως τα πράγματα. Mm-hmm. Σήμερα το ότι δεν καταγγέλλονται τα περιστατικά δεν οφείλεται στο νομοθετικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά αυστηρό, από τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και όπου υπάρχουν κενά, φροντίζουμε να τα συμπληρώνουμε. Αυτό που δεν έχουμε είναι τα επαρκή στοιχεία πάντα. Mm-hmm. Γιατί όταν φοβάται να μιλήσει το παιδί, όταν μετά, αφού το παιδί μιλήσει στη μαμά, η μαμά φοβάται να καταγγείλει το περιστατικό, γιατί τι θα πει η κοινωνία, θα στιγματιστεί το παιδί. Θέλω να πω ότι όταν φοβούνται να εμπλακούν και να φέρουν εις πέρας μια υπόθεση έτσι που να την υπερασπιστούν και να υπάρχουν όλες οι καταθέσεις που χρειάζονται, δεν μπορεί μετά και η δικαιοσύνη όταν έχει λυπή στοιχεία να προχωρήσει. Ναι, γιατί είναι δηλαδή, πολύ λεπτά τα όρια. Η αλυσίδα, mm-hmm, σε όλα τα κομμάτια να γίνει σωστά. Δηλαδή και το παιδί πρέπει να βρει το θάρρος να μιλήσει. Πώς πάλι η πολιτεία ευθύνεται. Χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι το κομμάτι της πρόληψης και οφείλω να σας πω με μεγάλη ικανοποίηση ότι μετά από 7 χρόνια προσπάθειας πέρασε το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης στα σχολεία μας. Πέρασε στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ζαχαράκη που υπέγραψε και σύμφωνα συνεργασίας απευθείας με το Συμβούλιο της Ευρώπης πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα με το Τμήμα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Children's Rights Division, στο οποίο υπάγονται και το 1 στα 5 και το Start to Talk και άλλα προγράμματα για την προστασία των παιδιών. Και το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενέκρινε 2 προγράμματα που καταθέσαμε για την πρόληψη παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Και για τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και πιλωτικά στα πειραματικά σχολεία. Άρα πλέον δεν έχουμε κι εμείς ως καμπάνια το άγχος ότι πρέπει να περιοδεύουμε κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα, να φτάσουμε σε κάθε σχολείο, mm-hmm, γιατί δεν είναι εφικτό από μια ομάδα εθελοντών αυτό. Όμως τώρα οργανωμένα από την πολιτεία και από το Υπουργείο Παιδείας, σκεφτείτε ότι σε κάθε σχολείο τα παιδιά μέχρι και την Τετάρτη Δημοτικού θα ενημερώνονται για τον κανόνα του εσώρουχου. Μάλιστα. Και με αυτή την πρωτοβουλία τώρα από τον κύριο Αυγενάκη θα γίνουν πολύ σημαντικά βήματα και στον αθλητισμό. Εμείς ως 1 στα 5. Μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει γύρω στις 80 εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, τον οποίο είχαμε ακολουθήσει σε κάθε μαραθώνιο και μη μαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και προσκλήσεις που δεχόμασταν από ομάδες επαγγελματικές και ερασιτεχνικές. Χαρακτηριστικά να σας πω στη Θεσσαλονίκη ότι ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί ιδιαίτερα και οι αθλητές του, mm-hmm, οι ποδοσφαιριστές, επέλεξαν να πολλαπλασιάσουν τα μηνύματα. Δηλαδή και πρόσωπα που ήταν δημοφιλή και αγαπητά στον κόσμο επέλεξαν, mm-hmm, να μιλήσουν γι' αυτό, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα θέμα ταμπού για τα ελληνικά δεδομένα. Μεγάλο, γι' αυτό και κάνουμε τόση συζήτηση τώρα. Εύκολα μιλάει κανείς. Έτσι, όπως το λέτε είναι. Συνεπώς, από την πολιτεία και στο επίπεδο της πρόληψης γίνεται δουλειά εντατικά τα τελευταία χρόνια. Και οφείλω να πω ότι συνάδελφοι όλων των κομμάτων έχουν ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο αντικείμενο και υπήρξαμε όλα αυτά τα χρόνια μία γροθιά απέναντι στην καταπολέμηση του φαινομένου. Σε λίγο θα έχουμε και τη συνάδελφό σας, την κυρία Δημαδάμα, για το ίδιο θέμα. Ελπίζω πως θα το υπογραμμίσει αυτό που λέτε και νομίζω ότι είναι μια κοινή συνισταμένη για όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων.
Έτσι πρέπει να κινούμαστε σε αυτά τα θέματα. Γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε αυτό, γιατί στο παρελθόν όσες φορές μιλήσαμε για την καμπάνια, πάντα την ενίσχυε και με ενθάρρυνε να συνεχίσω την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχουν βήματα ακόμα που μπορούν να γίνουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Προσωπικά έχω έρθει σε επαφή και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος άμεσα δρομολογεί τα σπίτια του παιδιού, που είναι οι δομές που καταθέτουν τα παιδιά, ανήλικα, τα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Έχει γίνει δουλειά. Μάλιστα. Δεν φαίνεται ευχαριστώ. Δουλειά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν προκύψει και ένα θέμα στη δημοσιότητα, δεν είναι το πρώτο θέμα που θα επιλέξει μια εκπομπή να αναδείξει. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Πραγματικά. Ακριβώς. Αλλά εμάς δεν μας πειράζει αυτό. Πάμε και εμείς στη σιωπή. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ράπτη. Εγώ καλή συνέχεια ευχαριστώ. Σε όλα αυτά ευχαριστώ. Που κάνετε. Να